Με συμπτώματα μικροβιακής μενιγκίτιδας μεταφέρθηκε σπευσμένα χθες το μεσημέρι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου ένα κοριτσάκι 4,5 ετών από το γεράνι του Δήμου Νικηφόρου Φωκά. Το κοριτσάκι με συμπτώματα υψηλού πυρετού διεκομίστη χθες στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, από τις οποίες οι γιατροί διέγνωσαν ότι το παιδί έχει προσβληθεί από μενιγκίτιδα. Χθες γύρω στις 11 η ώρα έφεραν ένα κοριτσάκι 4 ετών με πυρετό, τον οποίο είχε από την προηγούμενη, το έστειλε ιδιώτης γιατρός με συμπτωματολογία μενιγκίτιδος. Έγιναν αμέσως οι εξετάσεις, διαγνώστηκε μικροβιακή μενιγκίτιδα και γύρω στη 1:30 μεταφέρθη στο Βενιζέλιο. Από τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα από το Βενιζέλιο, πηγαίνει πολύ καλά. Εξεφύγει μάλλον το κίνδυνο. Λόγω έλλειψης θαλάμου απομόνωσης, το κορίτσι μεταφέρθηκε σπευσμένα στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελίου, όπου νοσηλεύεται μέχρι σήμερα ακολουθώντας την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ενημερώσαμε τον νηπιαγωγείο που πηγαίνει και τους είπαμε όλα τα προληπτικά μέτρα, αν και δεν χρειάζονται, που έπρεπε να λάβουν, και τα έλαβαν. Τους ενημερώσαμε αμέσως και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για τα άλλα παιδιά. Ανάλογη φαρμακευτική αγωγή θα ακολουθήσουν και οι συμμαθητές του, ωστόσο υποστηρίζεται ότι ο μενιγκητιδόκοκος δεν επιβιώνει στο περιβάλλον παρά για ελάχιστα λεπτά, γι' αυτό και όπως λέγεται δεν χρειάζεται η απολύμανση του χώρου του σχολείου.